Γεια σας. Μάθημα εύλογο. Λοιπόν, προχωράμε το έργο. Έχουμε κάνει εδώ πέρα ένα κομμάτι γης να μπαίνει μέσα στο νερό. Και θέλουμε να κάνουμε σπιτάκια μακρινά, ένα εδώ και ένα εδώ πιο μεγάλο, πιο κοντινό σε εμάς, το κάνουμε πιο μεγάλο. Και το σχέδιο είναι να βάλουμε να ξέρω θα ήθελα κάτι γάλι, ένα ξύλινο, μια ξύλινη κατασκευή να μπαίνουμε στη θάλασσα, έτσι το σκέφτομαι, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα το επιχειρήσουμε. Ακόμα και πάρκα θα μπορούσαμε να κάνουμε δεμένη. Λοιπόν, θα το δούμε στην πορεία. Τώρα εδώ πέρα, εσύ έχεις τη γνώση λίγο μπουλιά, γιατί θα το τεσκάρουμε. Θα ολοκληρώσουμε τώρα εδώ την περσινά, τα δέντρα εδώ πάνω. Επειδή θέλει κι άλλο όμως και έχει τη γνώση κάτω πουλιά, θα πάρουμε λίγο ακόμα μπλε. Πάρουμε λίγο ακόμα μπλε και θα ολοκληρώσουμε το πράσινο. Έχει τη γνώση πολύ τώρα, θα γίνει και πιο θα γίνει πιο ρεαλιστικό τώρα, έτσι όπως το κάνουμε, γιατί θα φαίνεται το βάθος πιο πολύ. Θα είναι ακόμα πιο έντονα και πιο καθαρά τα πράσινα που κάνουμε τώρα, από αυτά που έχουμε κάνει ήδη, και έτσι αναδεικνύουμε το βάθος. Ερχόμαστε πιο μπροστά. Έχει ξυπνήσει πάρα πολύ το κάτω. Θα πρέπει να το απλώσουμε προσεκτικά τώρα την κρίνω για την πουλιά. Γιατί το κάτω τελείως το γνώ. Και εκεί πρέπει να βάλουμε. Και κάνουμε και εδώ και άλλη σειρά. Εδώ νομίζω θα χρειαστεί και λίγο λινέλαιο. Λίγο μόνο εδώ τοπικά. Λίγο ακόμα. Ωραία, λίγο μουλιά τώρα θέλουμε. Ακόμα, εδώ. Συγκρατείς το λινέλαιο. Απλώνουμε. Και το διαμορφώνουμε μετά. Τώρα ας το αφήσουμε έτσι προσωρινά. Λοιπόν, για να το κάνουμε τώρα. Ας το κάνουμε και τώρα. Βάλουμε και εδώ.
Να ξεκινήσουμε δειλά-δειλά και με λίγο κίτρινο. Από εδώ. Έχει πέσει πολύ κίτρινο, θα το τρίψουμε αρκετά για να γίνει πιο πράσινο. Αν είναι τόσο κίτρινο. Εδώ πέρα. Χρειάζεται να κάνουμε τώρα τα πάντα. Μπορούμε να τη διακοπώσουμε αργότερα με λεπτομέρειες. Θα σας τοποθετήσουμε τώρα την κίτρινα που κάνουμε το μπλε εκεί πέρα όσο χρειάζεται. Εδώ κάνουμε λίγο σκιά, μια και δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Τελειώνουμε και με τη σκιά κατευθείαν εδώ. Εδώ που μας έφυγε και νερώσαμε κάτω το νερό, δεν
μας επηρεάζει γιατί θα φτάνει η σκιά και το καλύπτει τώρα. Ξέρω αν παίρνει το κουκί. Να μας βόλεψε. Κάναμε ένα λαθάκι, αλλά ήδη καλύπτεται από τη σκιά. Έτσι κάπως θα γίνει σκιά. Έχει και άλλο διάβεβαια στο δουλέψω εγώ. Εκεί πέρα, θα κάνουμε και άλλα δέντρα. Καλή σειρά δέντρα. Καλή σειρά δέντρα και άλλη σκιά απ' άλλο. Που χαμηλά. Και σχεδόν τελειώσαμε με τα ρωθά. Τα δημοφόσμα το βρήκε καλά για τα δέντρα εδώ πέρα με τις πλανές. Και τι μένει τώρα, τα σπιτάκια. Και η ξύλινη κατασκευή. Μεγάλη κατασκευή εδώ, θα το φτάνει μέχρι εδώ. Πώς λέγεται, προβλήτα. Προβλήτα μου το λέγεται. Ξύλινη προβλήτα. Θέλω να έρχεται, να φτάνει μέχρι εδώ. Το κάνω έτσι, να μην καλύψουμε και το σπίτι, έτσι. Νομίζω. Κάπως έτσι θα το κάνουμε. Μην το κάνουμε ίσια. Όχι, όχι. Το κάνουμε έτσι προς τα πάνω. Προς τα πάνω έτσι. Προς τα πάνω. Λοξάνα είναι. Ναι, ελαφρώς. Μάλιστα. Τώρα. Ας κάνουμε λίγο σπιτάκι. Έχεις τη γνώση και εδώ. Έχεις τη γνώση. Θέλω να το βάλω τώρα, να το βάλω λίγο ακόμα μπλε, γιατί παραστέγνωση γι' αυτό, φυσικά μου λίγο. Λίγο ακόμα μπλε, να τα σκουρίνουμε και να τα φυσικάρουμε. Και εδώ. Έχουμε δύο σπιτάκια. Σπίτια μεγάλα είναι, αλλά είναι, τα κάνω μεγάλα γιατί είναι μακριά. Και εδώ ένα άλλο σπιτάκι. Είναι πιο μεγάλο γιατί είναι πιο κοντά μας. Και μετά θα ακολουθήσει η προβλήτα. Θα κάνουμε λουξά έτσι. Λουξά. Κάπως έτσι πέφτουμε. Ευχαριστήθηκε γι' αυτό. Είχα στεγνώσει πάρα πολύ, δεν μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά. Έπρεπε να το ξαναφασκάρουμε, να βάλουμε λίγο δουλειά ακόμα. Και για να το σκουρίνουμε και για να το φασκάρουμε. Και λίγο κίτρινο, νομίζω θέλει για να το βασινίσω και να το κάνω καφέ μετά. Θα βάλω και λίγο κόκκινο. Και εδώ λίγο κίτρινο, πρασινίσι και εδώ λίγο. Θα βάλω και λίγο κόκκινο, λίγο κόκκινο, να το. Και εσείς που ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο και κοινοποίηση. Τώρα πάνω στο πράσινο βάζουμε το κόκκινο, θα γίνει καφέ. Τώρα αυτό το καφέ
γλιτώσουμε. Τώρα έχουμε και επιλογή. Μπορούμε, αν θέλουμε, να τα κάνουμε κανονικά σπίτια με τούβλα, ας πούμε, σουβατισμένα και βαμμένα, ή να τα κάνουμε ξύλινα. Είναι στη διακριτική μας ευκαιρία αυτό. Αλλά λέω να τα κάνω κανονικά σπίτια, ξύλινα. Κανονικά σπιτάκια. Τούβλο, βαμμένα, σουβαλισμένα και βαμμένα κανονικά, με πόρτες και παράθυρα. Θα μου πείτε, εντάξει, και το ξύλινο θα έχει πόρτες και παράθυρα, εντάξει. Πάσου. Τώρα, σε αυτήν την κατάσταση που έχω φέρει, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω, άμα σας φύγει κάπου κάτι, μπορούμε απλώς να το μεγαλώσουμε λίγο το μέγεθος του σπιτιού και να το καλύψουμε λίγο το λαθάκι αυτό. Αλλά θέλει προσοχή τώρα, είναι το δουλειά. Λοιπόν, ωραία πάει, πολύ ωραία. Νομίζω ότι φτάνει και σήμερα. Αν θέλετε να δείτε όλα τα μαθήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί δεν μπορούμε να τα ανεβάσουμε όλα στο YouTube. Ανεβάζουμε 1-2 από τα 15-20 μαθήματα, ας πούμε. Αν θέλετε και τα υπόλοιπα να τα δείτε, επικοινωνήστε μαζί μας στο email που υπάρχει κάτω από το βίντεο για να σας τα στείλουμε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνει για σήμερα. Μην ξεχνάτε, εγγραφή στο κανάλι, like στο βίντεο και κοινοποίηση. Γεια σας.